η χώρα με τις πλάτες του Τραμπ, η αντίδραση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χλιαρή και πλατωνική και αυτό που τώρα χρειάζεται δεν είναι λόγια, είναι λάθος, γιατί το κάνατε, προσέξτε, μη λερώσετε το χαλί, αλλά ακυρώσεις. Και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα εργαλείο που το πέτυχαν ο Τσίπρας με τον Αναστασιάδη, μια ομόφωνη απόφαση των 28, και είναι η ώρα και η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει από τους 28, στη Σύνοδο Κορυφής που γίνεται σε 2 μέρες, να αρχίσουν να εφαρμόζονται επιτέλους κυρώσεις. Κυρώσεις δηλαδή? Υπάρχουν. Τι? Οι 28 θα το αποφασίσουν, το τι ακριβώς, πότε και πώς. Το εργαλείο υπάρχει, το πλαίσιο υπάρχει. Το θέμα είναι να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Η λογική του κατευνασμού. Οικονομικές κυρώσεις, κύριε Παπαδημούλη. Οικονομικές, στρατιωτικές επεμβάσεις, επιχείρηση. Τι? Οι κυρώσεις είναι στο τραπέζι. Σας παραπέμπω να τις δείτε, το πλαίσιο. Επομένως, το ερώτημα είναι γιατί δεν τον ενεργοποιούν, δεν τις ενεργοποιούν οι Ευρωπαίοι. Εννοείται την απαγόρευση πώλησης όπλων. Εννοώ ότι δεν έχω καταλάβει και άλλα πράγματα. Σας παραπέμπω να τις διαβάσετε, γιατί είναι αποφασισμένες εδώ και 2 μήνες. Και το θέμα είναι γιατί δεν εφαρμόζονται. Ναι. Και σας λέω γιατί δεν εφαρμόζονται. Γιατί ρωτήστε, εμείς ρωτάμε. Αυτό ρωτάμε και εμείς. Εγώ δεν ρωτάω απλώς. Εγώ ενεργώ. Είστε αντιπρόεδρος, είστε θεσμικός παράγοντας. Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιέζει για κυρώσεις, κύριε Κούτρα. Αλλά το θέμα είναι στις κυβερνήσεις. Και η Ελλάδα εκπροσωπείται στη Σύνοδο Κορυφής από το Μητσοτάκη. Εκεί, λοιπόν, ο Μητσοτάκης δεν θέλει να δοθούν κυρώσεις. Εγώ λέω ότι οι μεγάλοι του κόσμου αυτή τη στιγμή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο κάνουν πλάτες. Ανοιχτά ο Τραμπ, ανοιχτά ο Πούτιν, και οι Ευρωπαίοι που είναι ένα κλικ πιο αυστηροί μένουν στα λόγια και δεν κάνουν έργα. Επειδή εμείς είμαστε η πύλη εισόδου, είμαστε στη γειτονιά, πρέπει Αθήνα και Λευκωσία, Αναστασιάδης και Μητσοτάκης, Μητσοτάκης και Αναστασιάδης, να ζητήσουν την ενεργοποίηση των κυρώσεων. Μάλιστα. Το Ευρωκοινοβούλιο το κάνει. Εκτιμάται ότι θα εισακουστούν εάν το κάνουν αυτό. Εγώ δηλαδή λέω ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να τις επιβάλλει. Μέρκελ, Μακρόν. Εγώ λέω τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Ποιο είναι το εθνικό και το πατριωτικό πρέπει. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, επειδή έχουν business με την Τουρκία και με τον Ερντογάν, συμβόλαια, οι εταιρείες τους, μεγάλες εταιρείες, εξοπλισμοί, έργα, προμήθειες κτλ., επενδύσεις, και επειδή πουλάνε και όπλα στον Ερντογάν, είναι διστακτικές και δεν κάνουν αυτό που πρέπει. Αλλά αν δεν βάλουμε ένα φρένο στο φρενοκομείο που ανοίγει με αυτή την ιστορία, θα έχουμε προβλήματα. Φοβάστε για ένταση του προσφυγικού φαινομένου, του μεταναστευτικού, της παράνομης, παράτυπης μετανάστευσης και όλα αυτά? Δεν μπορεί κανείς αυτό το πράγμα να το αποκλείσει, πολύ περισσότερα όταν έχουμε τον Ερντογάν να παίζει με τις στρόφιγγες. Και το θέμα είναι πώς θα αντιδρούμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε. Εκεί χρειαζόμαστε, κατά τη γνώμη μου, σοβαρό εθνικό σχέδιο και όχι μικροκομματική αντιπαράθεση, αύξηση της πίεσης στην Ευρώπη να κάνει περισσότερα, γιατί δεν κάνει όσα πρέπει, για να δώσει μια ευρωπαϊκή απάντηση στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό. Αυτό δεν γίνονταν όμως διαχρονικά, έτσι, και όλα τα χρόνια. Προφανώς. Και σταθερά πρέπει να το κάνουμε αυτό, αντί να γίνεται αντικείμενο εσωκομματικής και μικροκομματικής πολιτικής. Και να πω μερικούς αριθμούς. Το 2015 πέρασαν από την Ελλάδα 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή, το πρώτο δεκάμηνο του 2019, με τις αυξήσεις που έχουμε, έχουν περάσει 45.000. Άρα πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς καλύτερα, σαν χώρα, και να μην μετατρέπεται το προσφυγικό σε θέμα μικροπολιτικού πινκ-πονγκ. Πρέπει να τους υποδεχθούμε όλους, κύριε Παπαδημούλη, ή πρέπει να πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να είναι αποτρεπτικά στην είσοδο στη χώρα μας? Κοιτάξτε, καταρχήν, το σίγουρο είναι ότι αυτό το φαινόμενο έχει και προσφυγική διάσταση και μεταναστευτική διάσταση. Και η δυσκολία είναι ότι έρχονται άνθρωποι χωρίς χαρτιά, που χρειάζεται μια διαδικασία με βάση τη διεθνή νομοθεσία, που είναι και εθνικά υποχρεωτική, για να ξεκαθαρίσεις ποιος είναι πρόσφυγας, ποιος είναι μετανάστης. Οι θεωρίες που ακούω από τους ακροδεξιούς της κυβέρνησης, Βορύδη, Γεωργιάδη, ότι τάχα μου το 7% μόνο είναι πρόσφυγες, διαψεύδονται από τον ΟΗΕ. Και επίσης πιστεύω ότι και οι υποσχέσεις που δίνει η κυβέρνηση, ότι
σε ένα χρόνο θα δώσω, θα διώξω, θα πάω πίσω, θα στείλω πίσω 10.000, 20.000, θα αποδειχθούν ανέφικτες. Επομένως, αυτό που πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερη και σωστότερη διαδικασία διάκρισης ποιος είναι πρόσφυγας και δικαιούται της προστασίας. Αυτό όμως προϋποθέτει, κύριε Παπαδημούλη, ότι θα τους δεχτείς εδώ για να τους εξετάσεις. Άρα είναι αυτό που ρώτησα πριν ο Χρήστος, θα τους δεχτούμε όλους εδώ και μετά θα τους εξετάσουμε. Και έχουμε ήδη 70. Κοιτάξτε, κύριε Κούτρα, κύριε Τζούνο, αυτό, αν ρωτούσατε τον κύριο Κουμουτσάκο, θα σας έλεγε, διότι ο Μητσοτάκης στα διεθνή φόρα ακολουθεί γραμμή Τσίπρα στο προσφυγικό, ότι όταν βρίσκεις έναν στα νερά σου ή σε διεθνή ύδατα και θέλει να έρθει προς τα σένα, δεν μπορείς ούτε να το σκοτώσεις, ούτε να τον βουλιάξεις, ούτε να του κάνεις pushbacks. Ακολουθεί αυτό γραμμή Τσίπρα. Αυτό είναι διεθνή φόρα. Στα διεθνή φόρα. Στο εσωτερικό είχε μια ρητορική προεκλογική ψηφοδηρική που ακούμπαγε, παρότι ο ίδιος δεν είναι ακροδεξιός, σε ακροδεξιά ατζέντα για να παίρνει ψηφαλάκια. Αυτή του έφερε ως ηχό τις ανακοινώσεις τύπου ο Νεύ Πεντέλης. Είναι θετικό ότι αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα οδήγησε στο να εξαναγκαστεί η πρόεδρος της ΟΝΕΔ εκεί να παραιτηθεί. Εξαναγκάστηκε προφανώς από την ηγεσία και της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό το ρατσιστικό ξέσπασμα της πρόεδρου της ΟΝΕΔ Πεντέλης, τι παραπάνω είπε σε σχέση με αυτά που λένε καθημερινά οι καθήλυν αναρμόδιοι Βορύδης και Γεωργιάδης. Κύριε Παπαδημούλη, κύριε Αντιπρόεδρε, μπορούμε να τους δεχτούμε όλους? Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Γιατί όταν απειλεί ο Ερντογάν ότι θα ανοίξει τα σύνορα, κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. 3,5 εκατομμύρια, προφανώς από εδώ θα περάσει. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Από πού να περάσει? Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι το πρόβλημα δυστυχώς, για λόγους που ξέρουμε. Ενώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια αποτρεπτική πολιτική, δηλαδή τα κλειστά κέντρα, να ξέρει ο άλλος τι είναι παράνομος μετανάστης. Κύριε Κούτρα, ο καθένας, κλειστό κέντρο. Ο καθένας, όχι να κυκλοφορεί. Ο καθένας, σας λέω, θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Εγώ αυτό που ξέρω από αυτή την κυβέρνηση που έχει τώρα 3-4 μήνες, είναι ότι ο Χρυσοχοΐδης, όταν πήγε στη Μόρη αρχές Ιουλίου, είπε πολύ ωραία η κατάσταση, όταν είχε 5.000. Τώρα έχει 13.000 και επίσης ξέρω ότι αυτό το διάστημα η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα άλλα λέει μέσα, άλλα λέει έξω και επίσης βλέπω ότι μετατρέπεται αυτό το θέμα και σε ένα θέμα εσωτερικής αντιπαράθεσης μέσα στην Αυτά τα λέει η κυβέρνηση. Μέσα στη Νέα Συς Δημοκρατία. Όχι, δεν λέει η κυβέρνηση Συς τίποτα. Όχι, είπατε τώρα ότι λέει η κυβέρνηση αυτά. Εσείς τι λέτε. Τα κλειστά κέντρα, για παράδειγμα, είναι φυλακές, όπως έχουμε ακούσει από πολλά στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ. Με ρωτάτε, και η πολιτική πρέπει να είναι αποτρεπτική στο Αιγαίο. Να απαντήσω στον κύριο Κούτρα. Βεβαίως. Γιατί αυτά είναι που λέει η κυβέρνηση, να δούμε τι λέτε κι εσείς. Όχι, η κυβέρνηση άλλα λέει, άλλα κάνει, άλλα λέει έξω, άλλα λέει μέσα, άλλα λέει ο ένας υπουργός, άλλα λέει ο άλλος. Αυτά που αποφασίζει η κυβέρνηση τα μπλοκάρουν οι νεοδημοκράτες περιφερειάρχες. Έτσι, δεν έχουμε μια κυβέρνηση που λέει κάτι, αλφα. Εγώ λοιπόν λέω ότι σε αυτό το θέμα περιμένω από την κυβέρνηση, που τώρα είναι αναγκασμένη να διαχειριστεί το πρόβλημα και δεν λέει τις ευκολίες, φταίει ο Τσίπρας. Ελένη, ότι κληρονομήθηκε το πρόβλημα αυτό. Εντάξει. Ναι. Κάποια στιγμή και αυτή η καραμέλα θα λιώσει, κύριε Κούτρα. Εγώ λέω ότι σε αυτό το θέμα θα έπρεπε να αναζητήσουμε μακριά από κραυγές μία εθνική γραμμή που να έχει και ένα κοινό πλαίσιο μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων. Γιατί το πρόβλημα θα συνεχιστεί και ενδεχομένως θα ενταθεί. Μα δεν γιατί μπορεί να βρεθεί κοινό πλαίσιο, κύριε Παπαδημούλη. Να σας πω το βασικό, δηλαδή, η βασική διαφορά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Επιβάλλεται. Είναι, ας πούμε, μακάρι, προφανώς, όλοι το θέλουμε. Όλοι θέλουμε ομοψυχία στη χώρα. Αλλά, μην το λέτε αυτό. Δεν ξέρω, αν δεν θέλει κάποιος κάνουν εμπόριο διχασμού. Η κυβέρνηση λέει κλειστά κέντρα, η αντιπολίτευση λέει φυλακές. Ωραία, αυτά θα τα συζητήσουμε. Θα πούμε αυτό και κανένα άλλο θέμα. Θέλω να πω για την οικονομία. Βεβαίως, θα πείτε πολλά πράγματα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε, αφού είπα την οικονομία, να πάμε με τον τέος Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Τσακαλώτο, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Γιώργο Παπαδάκη στην τηλεόραση του Αντένα και είπε ότι η κυβέρνηση όταν ανέλαβε δεν είχε την απαραίτητη εμπειρία. Αλλά εμείς όταν σας ρωτάγαμε εδώ προεκλογικά, τότε που δεν είχαμε μπάρκο και είχαμε καλές σχέσεις με όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέγατε ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Τελικά, μάλλον δεν ήσασταν έτοιμοι. Αυτό το θεωρείται ερώτηση για την οικονομία. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, θα απαντήσω στην ερώτηση, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την αν οικονομία. Αν θέλετε, μην μου βάζετε τι θα ρωτάω. Όχι, όχι. Έχω αρχισυντάκτη για αυτή τη δουλειά.
Θέλω να ρωτήσω για τα τσακαλώτα. Τώρα ρωτήσω για τα τσακαλώτα. Λοιπόν, άμα θέλετε, μπορείτε να ρωτάτε τον εαυτό σας και να απαντάτε. Πάμε στα περί κυβερνησιμότητας. Να παρίσταμε και να χαιρετίζω. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι πολύ πιο όριμος και πολύ πιο έτοιμος, γιατί έχει διατελέσει 4,5 χρόνια ο κορμός της διακυβέρνησης του τόπου, από το Γενάρη του 2015 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019. Και οφείλει να κάνει ήρεμα, όριμα, συλλογικά, συντεταγμένα την αποτίμηση αυτής της θητείας, για να δούμε τα πολλά σημαντικά που πετύχαμε. Ναι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά τη γνώμη μου, με όλες τις αδυναμίες και όλο το τα λάθη, έχει κυβερνήσει πολύ καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία που οδήγησε τη χώρα στη χροκοπία μαζί με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κάνει και τώρα. Επίσης, τότε δεν ήσασταν όριμοι. Δεν ήσασταν σας λέω, όλη αυτή η συζήτηση εμένα δεν με φοβίζει, κύριε Τζούνο. Δεν με φοβίζει και να σας πω γιατί δεν με φοβίζει. Δεν με φοβίζει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την ήττα του, έχει πάρει ένα ποσοστό σχεδόν 32%. Είναι το μακράν ισχυρότερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και μια από τις δύο-τρεις μεγαλύτερες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί έχει έναν ανδιαφυσβήτητο ηγέτη, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει και ένα πολύ ισχυρό έρισμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η αίσθησή μου είναι ότι αν κάνουμε χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, χωρίς εσωκομματικές σκοπιμότητες, χωρίς χρωματιστά γυαλιά, αυτή την αποτίμηση και δεν φοβηθούμε να δούμε και λάθη και αδυναμίες, θα έχουμε τη μεγαλύτερη πιθανότητα, γιατί τίποτα στη ζωή δεν είναι βέβαιο, χρειάζεται και δουλειά και προσπάθεια, να είμαστε ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης όταν έρθει το πλήρωμα. Αυτό θα το κάνετε τώρα. Να εμείς μιλάμε για τότε. Αυτό που είπε ο κύριος Βούτσης, αυτό που χρησιμοποιούσε ότι είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Συμφωνείτε με κάποιον. Με τον Νίκο το Βούτση και με τον Ευκλήτο Τζακαλώτο έχω άριστη σχέση και σε πολλά πράγματα έχουμε και κοινές απόψεις. Και να ξέρετε ότι αν και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. Γι' αυτό σας ρωτάμε. Συμφωνείτε σε αυτές τις δηλώσεις ή όχι? Συζητώ πολύ συχνά και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Ευκλήδη και με τον Νίκο. Θα σας πω το εξής. Κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο λάθος εκείνης της περίοδου ήταν η ανάθεση του κρίσιμου Υπουργείου των Οικονομικών στο Γιάννη Βαρουφάκη. Αυτό ήταν το βασικό λάθος, δηλαδή. Αυτό κατά τη γνώμη μου. Κατά τα λοιπά, ήσασταν έτοιμοι να κυβερνήσετε. Ήταν σημαντικό. Κοιτάξτε. Είναι και λίγο βολικό να βολεύετε, να βολεύεστε όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ με την πλάτη του Βαρουφάκη όμως. Ναι. Γιατί όλοι τώρα κατηγορείτε το Βαρουφάκη, όμως το Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης δεν πήγε μόνο στην Πρωθυπουργείο Οικονομικών. Κάποιος του το έδωσε. Του το έδωσε ο Τσίπρας. Όλοι χειροκροτούσατε τότε σε αυτά που έλεγε ο Βαρουφάκης. Και ξαφνικά τώρα έχει γίνει το απόλυτο κακό του Βαρουφάκη. Κύριε Κούτρα. Δεν μόνο του πήγε ο Βαρουφάκης, δεν του έλεγε ο Τσίπρας κάνε μέχρι το εξάμεινο. Κύριε Κούτρα, παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Σας λέω το εξής. Εγώ είχα την ευκαιρία από το Δεκέμβριο του 2014. Να πω στον Αλέξη Τσίπρα, και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια, ότι έχω σοβαρή επιφύλαξη ή και διαφωνία στην ανάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Προφανώς οι υπουργοί ορίζονται από τον Πρωθυπουργό. Και νομίζω, για να μην παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, ότι όλα τα καλά, που είναι πολλά και περισσότερα, τα πιστώνεται ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο και σε όποιες αδυναμίες και τα όποια λάθη τα χρεώνεται πάλι ο επικεφαλής. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή λένε όλοι για τον Βαρουφάκη, δηλαδή τι θα είχε γίνει αν δεν ήταν ο Βαρουφάκης? Θα είχε κλείσει το μνημόνιο το Μάρτιο προφανώς. Θα είχαμε καινούριο μνημόνιο το Μάρτιο. Δεν θα είχαμε capital controls, δεν θα είχε αλλάξει. Κύριε Τζούνο, για να μην χάνουμε την εικόνα τη σημαντική, και κύριε Κούτρα, παραλάβαμε μία χώρα χρεοκοπημένη, η οποία ήταν σε ένα μνημόνιο που είχε προκαλέσει μια ύφεση 25%. Γιατί το 2009 και οι Έλληνες δεν είναι λοτοφάγοι. Οι τηλεθεατές του Sky δεν είναι ηλίθιοι. Το 2009 η χώρα αφέθηκε με έλλειμμα 15,1%. Και είχε ένα τρισθεώρατο χρέος. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Κούτρα, η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Η οποία είχε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Μάλιστα. Όπως λέμε για την κυβέρνηση. Γιατί μέχρι για 5 χρόνια λέγατε ότι φταίει ο Παπανδρέου. Εσείς το ΣΥΡΙΖΑ. Κάνετε λάθος. Κανένα λάθος δεν κάνετε. Κάνω. Λάθος. Για 5 χρόνια λέγατε ότι το κακό της χώρας ήταν ο Παπανδρέου. Κύριε Κούτρα, κάνετε λάθος. Κανένα λάθος δεν κάνω. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάνετε λάθος. Όχι. Κάνετε λάθος, κύριε Παπαδημούλη. Πέραν του ότι δεν ρωτάτε και λέτε τη γνώμη σας, κάνετε λάθος. Για 5 χρόνια, για 5 χρόνια λέγατε ότι φταίει ο Παπανδρέου. Όχι. Αυτό λέγατε. Αυτό που σας λέω. Και η αριστερή και η δεξιά. Το ίδιο λέγατε. Να σας πω εγώ τι λέω. Γιατί εμένα ρωτάτε. Ναι. Εγώ λέω ότι
την ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας και για τα μνημόνια την έχουν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και μεγαλύτερη ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία γιατί στα χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία εκτινάχθηκε το έλλειμμα και το χρέος με ένα όργιο πελατειακού κράτους, σπατάλης και διαφθοράς. Και λέω επίσης ότι με όλα του τα λάθη, όσο και να χτυπιώται κάτω το αντισύριζα μέτωπο, με όλα του τα λάθη, με όλες του τις αδυναμίες, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση Τσίπρα κυβέρνησαν πολύ καλύτερα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Έβγαλαν τη χώρα από τα μνημόνια, την έφεραν σε ανάπτυξη, μείωσαν 10 μονάδες στην ανεργία. Πάμε λίγο στην οικονομία. Πάμε λίγο στην οικονομία. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο, αλλά βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Από το μνημόνιο που υπογράψατε, βγάλατε τη χώρα. Τη χρεοκοπήσαν. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και ένας από τους λόγους, κύριε Κούτρα και κύριε Τζούνο, όσο και να χτυπιόμαστε, δεν μπορούμε να παραβιάζουμε την πραγματικότητα. Παραβιάζει κανείς την πραγματικότητα που ότι βγήκε η χώρα από τα μνημόνια. Όχι. Παραβιάζει κανείς την πραγματικότητα όταν πει ότι βγήκε η χώρα από τα μνημόνια. Να σας πω ποια είναι η παραβίαση της πραγματικότητας. Άρα και το ότι υπογράφηκε μνημόνιο επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ επίσης είναι πραγματικότητα. Ακούστε κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα. Αυτό λέμε. Θυμόσαστε το Μητσοτάκη μετά την έξοδο από τα μνημόνια τι έλεγε. Έχουμε τέταρτο μνημόνιο. Ναι. Τον ακούσατε από τότε που έγινε πρωθυπουργός και πήρε τα ψηφαλάκια να λέει για μνημόνιο. Όχι, δεν το έχει ξαναπεί. Θυμάστε εσείς πριν λίγα χρόνια για να πάμε στην οικονομία. Αλλά απ' την άλλη. Και εσείς μνημόνια υπογράψατε. Μετά, για να μπούμε και λίγο στην οικονομία. Να μπούμε και λίγο πριν λίγους μήνες και στην οικονομία. Και λίγα χρόνια να λέει ο κύριος Τσίπρας, αφήστε μας παρακαλάτε. Πάμε λίγο για την οικονομία. Για την οικονομία θέλω να πω. Ότι θα μας παρακαλούν να μας δανείζουν κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Έχει αλλάξει το κλίμα ή δεν έχει. Κύριε Τζούνο, εσείς ρωτάτε συνήθως και εγώ απαντώ. Έτσι γίνεται στη δημοσιογραφία. Αφήστε. Θυμόμαστε πριν μερικά χρόνια να λέει ο κύριος Τσίπρας. Μας παρακαλά να μας δανείζουν. Δεν κάνω κανένα μάθημα. Κάνετε μάθημα. Αυτό έγινε τώρα. Και δεν το ανέχομαι. Ελάτε. Μην κάνετε μάθημα δημοσιογραφίας. Σας έκανα ένα σαφέστατο ερώτημα. Κανένα ερώτημα δεν μου έκανε. Αφήστε. Απόλυτο ερώτημα. Το πολύ καθαρό ερώτημα σας έκανε. Έλεγε ο Πρωθυπουργός, ο τέος Πρωθυπουργός, θα μας παρακαλούν να μας δανείζουν. Και ρωτάει ο Γιάννης τώρα. Το πώς το είπες τώρα. Αυτό γίνεται τώρα. Με το αρνητικό επιτόπιο. Και ρωτώ, έχει αλλάξει το κλίμα. Είναι καλύτερη οικονομία. Να σας απαντήσω. Μέχρι στιγμής η οικονομία βαδίζει πατώντας στα θετικά και στα αίτημα που άφησε η κυβέρνηση Τσίπρα. Και με την ελάφρυνση του χρέους και με την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και με το πλεώνασμα και με το θετικό ρυθμό ανάπτυξης και με τη μείωση της ανεργίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βλέπω μια προσπάθεια κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα και όσο και να μην το ανέχεστε εγώ θα το λέω όσο με καλείτε. Υπάρχουν και περίοδοι που πάβετε να με καλείτε. Δεν με πειράζει. Λοιπόν, εγώ θα λέω... Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Αυτό που πιστεύετε. Δηλαδή, παντού. Εγώ μπορώ να ρωτήσω πάλι. Αφήστε. Μου επιτρέψετε να ρωτήσω. Όχι, όχι. Δηλαδή, όλα ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρά τρεις μήνες. Να μου επιτρέψετε να απαντήσω ότι η θεωρία που ακούω σε πάρα πολλά κανάλια, από πάρα πολλούς δημοσιογράφους, εκδότες, διευθυντές, ότι τα πράγματα ήταν χάλια, είχαμε τέταρτο μνημόνιο, είμαστε χρεοκοπημένοι, δεν βγαίναν τα νούμερα και ήρθε ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά και ξαφνικά σε τρεις μήνες έφτιαξαν όλα, δεν είναι αληθής και δεν πείθει. Δεν είναι. Είναι όμως αληθές αυτό που λέτε εσείς. Πού θα κρυθεί. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε μόλις τρεις μήνες για να τα κάνει όλα αυτά. Πού θα κρυθεί, κύριε Τζούνο, ο Μητσοτάκης. Σε αυτό που δεν είναι τα αίτημα του Τσίπρα, αλλά 100% δική του ιδιοκτησία. Ποιο είναι αυτό? Ο προϋπολογισμός του 2020. Εκεί λοιπόν οι προβλέψεις της κυβέρνησης στο προσχέδιο, γιατί ακόμη δεν έχει κατατεθεί το σχέδιο, είναι ότι θα πετύχουμε ρυθμό ανάπτυξης 2,8%. Προεκλογικά λέγαν 4%. Τώρα το κατέβασαν στο 2,8%. Κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, κανείς διεθνής οργανισμός, Κομισιόν, Δουνουτού, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν προβλέπει παραπάνω από 2. Μακάρι να το πιάσουμε. Δεύτερον, μας έλεγαν ότι είναι δημοσιονομικός εκτροχιασμός στα μέτρα του 19. Τώρα μας λένε ότι πιάνουμε το στόχο του πλεονάσματος και μπορεί να περισσέψει και κάτι και να δώσουμε και παραπάνω. Στο θέμα των φοροαπαλλαγών, τι είχε τάξει ο Μητσοτάκης προεκλογικά? Φοροαπαλλαγές 6 δις. Πόσες υλοποιεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού? 1,2 δις, το 1 έκτο, με καθαρή απόδοση 1 δις. Οι υπόλοιπες στις καλένδες. Είχε τάξει χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τώρα πάνε από το 21 και μετά. Και για τον διπλασιασμό των ρυθμών ανάπτυξης, κατά τη γνώμη μου θα πέσει έξω. Κατά συνέπεια,
όλα αυτά περί κλίματος μένει να επιβεβαιωθούν στον προϋπολογισμό του 20. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε καμία δυσκολία, αν υπάρχει κάτι θετικό, να το στηρίζουμε. Mm-hmm. Αλλά και αυτήν την ταξικά μεροληπτική, κοινωνικά μεροληπτική πολιτική φοροαπαλλαγών δεν τη θεωρούμε σωστή. Από το 1,2 δις φοροαπαλλαγές και φορομοιώσεις που κάνει ο προϋπολογισμός Μητσοτάκη για το 20, mm-hmm. τα 758 εκατομμύρια ευρώ πάνε για τις επιχειρήσεις και από τον έμφυα τα 200 παραπάνω, που έλεγε ότι δεν υπάρχουν, αλλά τα βρήκε, πάνε στις μεγάλες ακίνητες περιουσίες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαδημούλη. Να είστε καλά, κύριε Παπαδημούλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να επενθυμίσω ότι μία από τις κριτικές που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ στον Μητσοτάκη και πιθανότητα ορθή κριτική είναι ότι δεν μειώνει την προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις από το 100 στο 50. Οπότε και ο ΣΥΡΙΖΑ για τις επιχειρήσεις. Όχι, η προκαταβολή φόρου δεν αφορά μόνο στις επιχειρήσεις, αφορά και στις ελεύθερες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είναι σωστό να ανανεώνουμε, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, δεν έχουμε άλλο. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Να δούμε τι είδαμε, τι ακούσαμε. Αυτό θα πετάξω τη βόμβα, κύριε Σεκί. Σε μαύρη πέτρα πίσω του. Να μιλάμε σωστά ελληνικά, είναι στο πλαίσιο. Είναι στο πλαίσιο. Λέει. Εσείς που το ξέρετε. Σήμερα μαζί μας ο Νίκος Πουλιδερόπουλος. Αλλά εγώ σε να αλλάξει. Φοβάμαι, φεύγω! Στις 12 το μεσημέρι με τον Γιώργο Λιάγκα. Στον Sky. Είναι παιχνιδάκι να φτιάχνεις λαχταριστές πίτες. Δύο στρώσεις έτοιμου φύλου για να βάλεις μόνο όποια γέμιση θες. Τόσο εύκολα, τόσο νόστιμα, τόσο απλά. Και μόνο από την Αλφα. Έχεις αναρωτηθεί πόσα χωράνε σε μια στιγμή? Πόση ασφάλεια? Πόσες διαδρομές? Άλλες μικρές? Άλλες μεγαλύτερες? Πόση φροντίδα για ό,τι είναι δικό μας?